Κόντεψε μου έναν άτομο με σύνδρομο Down συγκεκριμένα και λέει μου, κύριε, κύριε, να σε ρωτήσω. Να με ρωτήσεις, λέω του. Και λέει μου, να το κάνετε και του χρόνου του το λαλί μου. Και σκεφτούμε την ώρα να του εννοείται να το κάνουμε κάθε χρόνο. Και την ώρα, για μένα προσωπικά, έγινε σαν το η αποστολή μου. Τρώμε τη ζωή μας καθημερινά και τέλειοι δεν είμαστε, θεοί δεν είμαστε, να κάνουμε λάθη. Αντί να έρθεις και την ώρα να με επικρίνεις και να μου βάλεις το σκαφί, έλα και σήκωσ' το σταυρό μαζί μας. Καλώς ορίσατε στο δεύτερο επεισόδιο των αρχιμιστών καινοτομίας. Έχουμε μαζί μας πιο αρχιμιστές. Είπα το και την προηγούμενη φορά στο Σωτήριο ότι να λέω αρχιμιστές για κάποιο λόγο. Λεξίζαστε αποτυχημένοι bartenders, mixologists, αρχιμιστές. Μια χαρά. Είναι μια πρωτοβουλία του CSI που είναι Center for Social Innovation. Δυσκολεύομαι στα ελληνικά. Βάλατε μου στα αγγλικά. Να προσπαθήσω όσο μπορώ. Ο οικοδεσπότης είμαι εγώ, Χαμπής, που είμαι αποτυχημένος ή πετυχημένος κομικός, εξαρτάται πότε να το θεωρείς. Και μαζί μου σήμερα έχω τον Λοΐζον Πιτσιλίδη, ο οποίος είναι, από ό,τι μου γράφει εδώ ο Κωνσταντίνος, είσαι ένας από τους διοργανωτές του φεστιβάλ Προσβασιμότητας και εκ μέρους του CSI. Σωστά. Έχω το σωστά εδώ. Ναι, πολλά σωστά. Πώς νιώθεις πίσω εδώ? Νιώθω πολλά ωραία. Που μου διάται μας έτσι την ευκαιρία να μιλήσουμε και για τις πρωτοβουλίες, τις διάφορες πρωτοβουλίες που τρέχει το CSI και συγκεκριμένα για το φεστιβάλ Access for All. Μάλιστα. Εμείς ευχαριστούμε που είσαι εδώ. Να πούμε αρκετά πράγματα και για το φεστιβάλ και γενικότερα, για την προσβασιμότητα εννοώ γενικότερα. Και να καλωσορίσουμε και τη δεύτερη, είναι αλχημίστρια. Σωστά που το λέω. Αλχημίστρια. Την διευθύντρια του φιλανθρωπικού ιδρύματος Τοξότης, Κλέρι Λόντον. Ευχαριστώ πάρα πολλά. Εγώ σας ευχαριστώ. Χαίρομαι που σε γνωρίζω από κοντά. Και εγώ είδα πάρα πολλά βίντεο και για να ξέρεις με τα τοξοτάκια. Φοβερή λέξη. Και πάρα πολλά σύμφωνα. Δεν ξέρω, αλλά αρέσκει μου πάρα πολλά. ναι, full random. Έτσι είναι πάει φάση. Και, ναι, το ίδιο βασικά, το ίδιο πράγμα. Εσύ πώς νιώθεις που είσαι? Ναι, και εγώ νιώθω πάρα πολλά καλά για το συγχαίρω σας για την πρωτοβουλία, γιατί διάται μας την ευκαιρία να πετύχουμε το στόχο μας, ο οποίος ποιος εμπαίνει, το awareness, άρα μέσω podcast και διάφορων δραστηριοτήτων όπως το δικό σας μπορούμε να το πετύχουμε. Awareness είναι και ο στόχος του φεστιβάλ προβασμότητας, να πούμε. Αν θέλετε να ξεκινήσετε να πείτε ακριβώς τι είναι, για να μην το αφήνουμε να αιωρείτε. Καλό, ναι, το Accessor Festival προωθά την προσβασιμότητα, κυρίως προωθά την προσβασιμότητα για άτομα με αναπηρίες και ως overall initiative και concept προσπαθούμε να κάνουμε raise awareness για τα άτομα με αναπηρίες στην Κύπρο. Κάποιος μπορεί να ρωτήσει, έχουμε 2024. Εν υπάρχει awareness, ας πούμε, με την προσβασιμότητα? Πολλά καλή ερώτηση. Δυστυχώς δεν υπάρχει όσο θα έπρεπε. Γι' αυτό και ξεκινήσαμε τούτο το φεστιβάλ για να δημιουργήσουμε ένα awareness και να κάνουμε educate το κοινό για τούτο το θέμα. Επειδή το φεστιβάλ είχε ξεκινήσει με στόχο να κάνουμε educate τα άτομα με αναπηρίες πώς μπορούν να ενταχθούν στην κοινωνία. Στη συνέχεια, εκείνο που είδαμε είναι ότι όχι, πρέπει να κάνουμε educate τους αρτιμελείς πώς να συμπεριφέρονται στα άτομα με αναπηρίες για να έχουν μια πιο εύκολη ζωή. Αν είσαι πολλά μεγάλο θέμα, πριν να το ανοίξουμε το θέμα, να ρωτήσω λίγο την Κλέρι, γιατί είδα τη Λίον την ώρα που είπα: αν υπάρχει αγώνα του 2024, και σου λέω έτοιμη να με πουνιάρει, να πω ότι δαμέ δύο μου τι ερωτήσει. Εγώ ξέρω ότι δεν υπάρχει. Απλά νομίζω θέλει να μα πει λίγο γιατί δυσανασχέτησε, α πούμε. Δυσανασχέτησα γιατί είναι εντρομακτικό το ότι δεν υπάρχει awareness, και μόνο δεν υπάρχει.
οι άνθρωποι που είμαστε στον χώρο και προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα awareness, δεχόμαστε στον πιο μεγάλο πόλεμο. Ναι. Δηλαδή, κάνετε το για τα views, κάνετε το για τα λεφτά, κάνετε το λες και εγώ, ας πούμε, να μεταΐσουν τα views ή λες και τα λεφτά στη δική μου την τσέπη που μπαίνουν και μπαστετούν τα μωρά, όπως το ίδιο μπορούν να σου πούν σίγουρα ναι. και οι διοργανωτές του φεστιβάλ. Πέρα από τούτο όμως, αν το παραμερίσουμε, γιατί υπάρχει και η πλευρά του κόσμου ο οποίος όντως γίνεται educate και όντως ενδιαφέρεται, συνεχίζουμε παρόλα αυτά να δημιουργούμε τούντες ευκαιρίες. Και ένα πολύ σημαντικό πράγμα για μένα είναι ότι έγιναν τα διάφορα φεστιβάλ στα οποία είχαν την προσβασιμότητα να πάντα άτομα λόγω του πολύ του κόσμου. Είναι πολλά τα προβλήματα που προκύπτουν και έρχονται τούτοι οι άνθρωποι τώρα δαμέ να προσπαθήσουν να λύσουν σε συνεργασία με εμάς που τα βιώνουμε καθημερινά. Mm-hmm. Να πω αρχικά ότι τα views δεν ταΐζουν κανέναν, θα λέω το πρώτο sharing. Επίσης, θέλω να πεις ένα μικρό παράδειγμα, αν θέλεις, με το τι είδους σχόλια δέχεσαι για το συγκεκριμένο θέμα που δεν μπορώ να πιστέψω. Όταν μου είπες, μας είπες πριν ότι δέχεσαι κάποιο είδους hate, ας πούμε, δεν μπορώ να πιστέψω για ποιο λόγο. Ενώ κάνεις κάτι το οποίο είναι τόσο εύκολα αποδεχτό, ας πούμε, πώς να το πω. Αν έχεις ένα παράδειγμα να μας δώσεις. Δεν θέλω να πω ότι έχω ακούσει συγκεκριμένα για τα άτομα, γιατί αν το πω ένα και το πράγμα, να πω εγώ ότι εδέχτηκα. Ναι. Κάμνεις το τούτο για να φανείς, κάμνεις το για τα views, κάμνεις το για τις προβολές. Είμαι 10 χρόνια σε τον χώρο και που δουλεύω εγώ, η μάμα μου έκανε την ίδια δουλειά πριν μου μένα. Έχω γιο, τον οποίο στερούμε για να είμαι τζαμέ, δηλαδή ο κόσμος. Είσαι TikToker και ξέρεις τι σημαίνει το TikTok. Ο κόσμος που δεν κάνει βίντεο, δεν ξέρω τι νομίζουν ότι είναι προβολές. Δεν ξέρω τι νομίζουν. Νομίζουν ότι κάνεις TikTok, πιάνεις προβολές, πιάνεις λεφτά. Ακόμα και τα οποιαδήποτε μηδαμινά λεφτά πιάνω από τα lives, τα οποία ξέρεις πόσο μηδαμινά είναι, πάνε κατευθείαν στον τοξότη και στις ανάγκες του τοξότη. Δεν κάνω κάτι για να δείχνω εγώ, κάνω κάτι για να δείξω ακριβώς τι μπορούν να κάνουν τα άτομα και τα μέλη. Θέλουμε τη βοήθεια του κόσμου. Είναι πολύ σημαντικό να έχει awareness, να ξέρουμε στα αγγλικά. Πώς λέγεται στα ελληνικά? Anyway, δεν ξέρει κανένας που θα είμαι ελληνικά. Μια χαρά, συνεχίζουμε. Awareness, νομίζω καταλαβαίνει ο κόσμος. Είναι σημαντικό ο κόσμος, να μάθει ο κόσμος για το πράγμα ή η αρχή, ας πούμε. Το κράτος ή ξέρω, η πολιτεία. Τι είναι πιο σημαντικό, που αλληλένδετα τα πράγματα? Την πρώτη χρονιά που το αρχίσαμε, θα πω ψέματα, επάλεψα να φέρω τον Δήμο Λεμεσού μέσα για να υποστηρίξει τον τη δράση. Mm-hmm. Έκανα προσπάθεια για να έχουμε μια βοήθεια από τον Δήμο Λεμεσού, στον οποίο Δήμο θα γίνεται για πρώτη φορά ένα φεστιβάλ που προωθά την προσβασιμότητα και τα ίσα δικαιώματα στα άτομα με αναπηρία. Τελικά ναι, καταφέραμε τα και μέχρι σήμερα ο Δήμος Λεμεσού είναι από τους κύριους μας υποστηριχτές του φεστιβάλ. Αλλά ήθελε προσπάθεια. Ήθελε προσπάθεια που τον ιδιωτικό τομέα πρώτα. Να πούμε ότι είναι η τρίτη χρονιά φέτος που γίνεται, άρα μπορεί να θεωρηθεί θεσμός. Είναι η τρίτη χρονιά, φαντάζομαι έχετε πλάνο για τις επόμενες χρονιές ότι ένα γίνεται το πράγμα, ήρθε για να μείνει. Το να γίνει μια φορά κάτι σχετικά εύκολο. Μπορούμε όλοι να κάνουμε κάτι μια φορά. Το να γίνει θεσμός είναι πολύ δύσκολο. Και θέλω να μου τι βοηθήσει ακριβώς το να γίνει κάτι θεσμός. Πολλά καλό point. Πράγματι, το να κάνεις κάτι πρώτη φορά και να πετύχει και να ακούσεις και τα μπράβο του community, mm-hmm. επειδή it's all about that. Το μπράβο που άτομα που αγωνίζεσαι για τσίνους. Είναι εύκολο την πρώτη φορά να γίνει. Το δύσκολο είναι να κρατήσεις έναν επίπεδο και να το κάνεις κάθε χρόνο και να γίνεται θεσμός. Και με την ερώτηση διάς μου πάσαν έτσι να περιγράψω μια προσωπική ιστορία του πώς εβοήθησε να γίνει θεσμός στο Access Store Festival. Ήταν το τέλος της δεύτερης ημέρας. Mm-hmm. Μιλούμε για το πρώτο. Ναι, ήταν το τέλος της δεύτερης ημέρας του πρώτου Access Store Festival. Κουρασμένος εγώ μετά από πολλά ένα έντονο Σαββατοκυριακό, promotion 6 μήνες πριν.
κόντεψε μου έναν άτομο με σύνδρομο Down συγκεκριμένα και λαλεί μου, κύριε, να σε ρωτήσω, να με ρωτήσεις, λέω του. Και λέει μου, να το κάνετε και του χρόνου του, το λαλεί μου. Και σκεφτούμε, εκείνη την ώρα, να του εννοείται να το κάνουμε κάθε χρόνο. Και την ώρα, για μένα προσωπικά, έγινε σαν το η αποστολή μου. Έτσι, να σου πω, καταλάβεις ότι όσον είμαι προσωπικά εγώ δάμε, να φροντίζω να γίνεται τούτο το φεστιβάλ. Είμασταν πέρσι σε ένα σεμινάριο, ήταν το Youth Talks με το Reset, ήσουν και εσείς για μένα, και μιλήσαμε με την Ραφαέλα Μιλτιάδος και είχε μου πει ότι τα άτομα με αναπηρίες δεν έχουν κάποιο πρόβλημα, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Η κοινωνία θέτει τα προβλήματα. Ακριβώς. Δηλαδή, αν έχει ένα δέντρο πάνω στο πεζοδρόμιο και κάποιο που είναι πάνω στο καροτσάκι, δεν μπορεί να περπατήσει. Δεν είναι πρόβλημα να γίνουν πάνω στο καροτσάκι. Είναι το πρόβλημα είναι τζαμέ που είναι το δέντρο που είναι πάνω στο. Το Access for Festival άρχισε με στόχο να βγάλουμε τα άτομα με αναπηρία, με αναπηρίες που το σπίτι του. Τούτο ήταν ο αρχικό στόχο και η καμπάνια που εστίναμε για το πρώτο Access for Festival. Κοινό που έγινε στη συνέχεια ήταν ότι τελικά έπρεπε να κάνουμε educate πώς να βοηθήσουν να κάνουν τη ζωή απλά πιο εύκολα του να το πω με αναπηρίες. Δηλαδή, το πιο απλό παράδειγμα που λαλούμε είναι πολύ εύκολο να πάεις να παρκάρεις σε ένα χώρο αναπήρων, σε ένα πάρκινγκ αναπήρων και λαλούμε για 5 λεπτά δεν έχει πρόβλημα. Κατά τη διάρκεια των 5 λεπτών μπορεί να περάσει 5 άτομα με αναπηρία που έπρεπε να φύγουν το μωρό του στο παλιό Λεμεσού, στο Αγγλικά, στα οτιδήποτε, και να μένει βρε πάρκινγκ. Τιν την ώρα, εσύ τιν τα 5 λεπτά έκαμε στη ζωή του ανθρώπου πολλά δύσκολα. Πάρα πολλά δύσκολα. Υπήρξαν τέτοιες περιπτώσεις που πραγματικά να σας δυσκολέψουν τη ζωή με. Όταν ήσασταν ενώ μαζί με άτομα με αναπηρία. Υπάρχουν καθημερινά τα προβλήματα. Εγώ συμφωνώ με τον Λοΐζον απόλυτα στο ότι. Και είχα το πει πολλές φορές το πράγμα ότι δεν είναι μόνο τα άτομα με νοητικές αναπηρίες που χρειάζονται εκπαίδευση, γιατί τα άτομα με νοητικές αναπηρίες χρειάζονται μια ζωή την εκπαίδευση και τις βάσεις τους, όσον αυτόνομοι και να είναι, αλλά και η κοινωνία. Δηλαδή, είναι το μεγαλύτερο point για μένα τούτο. Γιατί πολλές φορές δεν είναι μόνο τούτο. Η δυσκολία μπορεί να είναι όταν πάει να σε βοηθήσει ο άλλος, αν δεν ξέρει να σε βοηθήσει. Δηλαδή, θεωρώντας ότι να κάνω κάτι για να προστατεύσω τον το άτομο, στην ουσία και προσβάλλουν τους και κάνουν τους και πιο δύσκολη την πρόσβαση. Πάνε να το κάνουν για εκείνους και στερούν τους την ελευθερία τους. Ή θεωρούν ότι δεν μπορούν να κάνουν πράγματα που μπορούν να κάνουν. Και για μένα που δεδομένο ότι μπορούν να τα κάνουν, στερούν τους το. Είναι μόνο το πάρκινγκ που είναι τα 5 λεπτά, αλλά εν ούλον το γεγονός ότι στο σχολείο μπορεί να τελειώσουν την κανονική την τάξη και να μην τους δώσουν απολυτήριο, αμέσως στερεί τους το δικαίωμα του να σπουδάσουν. Έχει άτομα που μπορούν να σπουδάσουν. Εν μπορούν γιατί δεν έχουν απολυτήριο, οπότε πάει μια λυσίδα, άρα αφού δεν έχουν απολυτήριο, δεν μπορούν να βρουν δουλειά εκτός που το να βάλουν πράγματα μες στις σακούλες στα σούπερ μάρκετ που είναι και τούτο, αλλά μπορεί να με θέλει να κάνουν το πράγμα. Ναι. Και κατά συνέπεια έρχονται μετά να τους κάνουν κάθε χρόνο αξιολόγηση, γιατί θεωρούν ότι νοητικά μπορούν να δουλέψουν, αλλά δεν τους δίνουν την ευκαιρία να δουλέψουν και πάει το πράγμα. Είναι πολλά περίεργο το ότι κόφει στην ουσία μια πορεία που μπορεί να διαγράψει κάποιος, ας πούμε. Μπορώ να κάνω μια πορεία, ό,τι και να συμβαίνει, ας πούμε, είτε σε νοητικό επίπεδο, είτε σε σωματικό επίπεδο, τέλος πάντων. Γιατί να κόψω εγώ την πορεία κάποιου. Δηλαδή, είναι πολύ εύκολο απλά να τον αφήσει και να δει πού μπορεί επειδή να πάει. Επειδή θεωρούν ότι δεν μπορούν, δηλαδή είναι δεδομένο για εκείνους ότι δεν μπορούν. Ναι. Ακόμα και το χειρότερο μπούλα είναι ότι ακούσαμε ότι εσείς φταίτε που υπάρχουν τα άτομα στην κοινωνία, γιατί βοηθάτε τους να υπάρχουν. Ωραία. Κατάλαβες το σκεπτικό που ο πρέπει Hitler, να αλλάξει. Να ήταν περήφανος για αυτό. Να ήταν περήφανος. Έτσι τους είπα και εγώ. Άρα για μένα νοσεί η κοινωνία. Νοσεί η κοινωνία και της Κύπρου και της Ελλάδας, γιατί εμάς το 50% των ακολούθων μας, το 53% στην Ελλάδα. Και μπορούμε να πιάνουμε τη χειρότερη αντιμετώπιση. Είναι σημαντικό ότι λαλείς, ας πούμε, τα πράγματα για να μαθαίνει ο κόσμος ότι είναι και μόνο αγάπη που εισπράττεται. Μάλλον είναι ούτε καν το 50% η αγάπη που εισπράττεται. Δυσκολίες υπήρχαν και για το φεστιβάλ, εντάξει,
φαντάζομαι σε εσένα πάρα πολύ έτσι, γενικότερα. Όσο πρόκειται για την υλοποίηση του, την οργάνωση και την υλοποίηση του φεστιβάλ, στην αρχή θα πω ψαματά, αντιμετωπίσαμε αρκετές δυσκολίες. Αρχάς θέλω να πω ότι το Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας δεν είναι expert στα θέματα αναπηρίας. Δηλαδή, εμείς ενεργούμε καθαρά ως campaigners. Δηλαδή, στείλουμε μια ωραία αποτελεσματική καμπάνια για να δεσιτυπήσουμε για διάφορα κοινωνικά θέματα. Αναγνωρίζοντας το ότι δεν είμαστε experts σε θέματα αναπηρίας, έπρεπε να συνεργαστούμε με επαγγελματίες που δουλεύουν με άτομα με αναπηρίες και με άτομα με αναπηρίες για να δημιουργήσουμε έναν προσβάσιμο φεστιβάλ που να έχει και impact. Mm-hmm. Έπρεπε να έχει το maximum impact το φεστιβάλ. Αν δεν δουλεύκαμε και αν δεν συμβουλευκούμαστούν τους επαγγελματίες που δουλεύουν καθημερινά με τον άτομα ή τα ίδια τα άτομα με αναπηρίες, θα καταφέρναμε το Access for Festival να γίνει ούτε δεύτερη ούτε για τρίτη χρονιά και να αγκαλιαστεί τόσο πολλά από τον κόσμο και από τους φορείς και από τους οργανισμούς που αποτελούν τούτον το Access for Festival. Μια δυσκολία που αντιμετωπίσαμε, κυρία δυσκολία που αντιμετωπίσαμε στην αρχή του φεστιβάλ, είναι η γλώσσα που ήταν να χρησιμοποιήσουμε για προωθώντας το φεστιβάλ. Δυσκολευτήκαμε αρκετά και μετά από και από το έναν πρώτο υλικό που έφυγε προς τα έξω, είχε κάποιους οργανισμούς που εκρίναν το content, το πώς προωθούμε, τη γλώσσα που χρησιμοποιούμε προωθώντας το φεστιβάλ. Κάποιο λεξιλόγιο. Η αντίδραση μου μόλις το άκουσα ήταν επίκρεψα λίγο, ας πούμε, επειδή εγώ εγκάθομαι βάσει στον καναπέ και σχολιάζω και κάνω bad comments, κάνω κάτι για να βοηθήσω. Στη συνέχεια, τούτον έκαμε όλη την οργανωτική επιτροπή του Access for Festival να είναι πιο προσεκτική και να ψάχνει πριν να βγάλει κάτι προς τα έξω. Ξέρεις, είσαι επιστημονική διευθύντρια του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος, το Ξώτης. Θέλω να μου πεις πόση αξία, πραγματική αξία, έχουν οι ορολογίες και το πώς να αναφερόμαστε, ας πούμε, σε κάποια άτομα, επειδή είσαι μέσα στη μέρα σου, στην καθημερινότητά σου. Κοίτα, είμαι και κλινική το επάγγελμα μου κλινική ψυχολόγος, άσχετα από τη θέση που έχω τώρα στην εταιρεία του Doxoti, τέλος πάντων. Οπότε ξέρω πολλά καλά τις ορολογίες, οι οποίες anyway, μέσα σε τούντα χρόνια, μέσα στον DSM, το εγχειρίδιο, τέλος πάντων, αλλάξαν χίλιες φορές, αλλά το σύνδρομο Down παρέμεινε σύνδρομο Down, αυτισμός παρέμεινε, όπως και να τον ονομάσεις. Ναι. Για μένα σημασία είναι η ουσία. Δείτε την ουσία του τον που λέει ο Λοΐζος. Τρώμε τη ζωή μας καθημερινά και τέλειοι δεν είμαστε, θεοί δεν είμαστε, είναι να κάνουμε λάθη. Αντί να έρθεις και την ώρα να με επικρίνεις και να μου βάλεις το καρφί, έλα και σήκωσ' το σταυρό μαζί μας. Mm-hmm. Έλα με τούντες γνώσεις που λέεις ότι έχεις, να συμβάλλεις σε αυτό το κομμάτι, γιατί χρειαζόμαστε το. Όχι εμείς, τα άτομα με νοητικές αναπηρίες. Ναι. Είναι εύκολο να κρίνεις. Τώρα, δηλαδή, αν πεις στο άτομο ότι έχει νοητική αναπηρία, εμπροσβολή, αφού τούτο είναι. Ήταν η επόμενη μου ερώτηση τώρα, ότι δηλαδή, ένα άτομο με σύνδρομο Down θεωρείται να προσβληθεί αν το πεις ότι είναι ανάπηρος ή αν δεν το πεις, γιατί κάποτε είχε συζητήσει αν είναι ανάπηρος ή όχι. Όχι συγκεκριμένα σύνδρομα, αν η λέξη ανάπηρος είναι σωστή
και ξέρω, νομίζω ότι δεν το μπολοκόφτει, ας πούμε. Ό,τι και να του πεις, να καταλάβει το πώς του το βάλεις. Εδώ που έχουμε πειράσει, μου ήταν η επόμενη μου ερώτηση. Έχεις τα λεσί του, σαν να έχεις... Με αρχιμίστρια και βάζω το μυαλό σου. Ήρθε να μας κάνει δουλειά μας, ρε. Έχουμε τεράστιο πρόβλημα και στην κωμωδία με τις ορολογίες, με τα πράγματα που λαλούμε. Εντάξει, καμιά φορά αν κάποιον μπορεί να προσβληθεί ή οτιδήποτε. Εγώ πάντα γίνω που λαλώ είναι η πρόθεση. Αν κάποιος έχει πρόθεση να προσβάλλει ό,τι και να πει, και την πιο απλή λέξη να πει, άμα θέλει να προσβάλλει, να προσβάλλει. Το ίδιο και με το φεστιβάλ, η πρόθεση είναι εντελώς αχνή και όντως θέλει να βοηθήσει. Ναι. Άρα τώρα οι ορολογίες νομίζω έρχονται σε δεύτερο, τρίτη μοίρα, κάπως έτσι. Ναι. Τούτη είναι η δική μου η άποψη τώρα. Μπορεί κάποιος να έχει άλλη άποψη, αλλά ναι. Γενικά νιώθω ότι επειδή ασχολούμαστε με διάφορα κοινωνικά θέματα, όχι, με θέματα όχι μόνο με θέματα προσβασιμότητας, θεωρώ ότι φτάσαμε σε ένα σημείο που η πολιτική ορθότητα ίσως επηρεάζει και λίγο αρνητικά. Ναι. Να ξεπεράσει το ίδιο το πρόβλημα. Ναι. Δηλαδή να τρώει χρόνο με εκείνους που θέλουν πραγματικά να βοηθήσουν, να τους τρώει το χρόνο το πώς είναι να πούν κάτι ή το πώς είναι να εκφραστούν, παρά την πραγματική δουλειά. Δηλαδή, δεν ξέρω αν η κλερή το ένιωσε, να έρχονται να σου λαλούν πώς συμπεριφέρεσαι για μένα, πώς το είπες τσίνο, και να μην αφήνουν τη δουλειά την πραγματική που κάνεις προς τα έξω. Προχτές έκανα βίντεο με ένα άτομο το οποίο έχει και ΔΕΠΗ και αυτισμό. Και επειδή έγραψα ότι έχει και αυτισμό, ένα βίντεο το οποίο έχει αυτή τη στιγμή σχεδόν 200.000 προβολές, να κολλούν στο ότι έπρεπε να γράψεις ότι έχει και αυτισμό, γιατί εμείς που έχουμε ΔΕΠΗ συμπεριφερούμαστε έτσι. Είμαι κάπως, Χριστέ μου, και κάνεις παραπληροφόρηση. Εγώ κάνω παραπληροφόρηση, ναι, ας πούμε. Επειδή εσύ έχεις ΔΕΠΗ και προσβάρτηκες, που τι πράγμα είναι προσβάρτηκες, που χωρίς ένα μωρό το οποίο είναι χαρούμενο, γελά, χειροκροτούντον. Θέλετε να τους ταπελώνουμε, θέλετε να τους ταπελώνουμε. Ό,τι και να κάνουμε, δεν θα ποτέ σωστό και θα κάνω τίποτε. Τι νόμως έχει σημασία, ξέρεις ποιον εμπαίνει. Οι μόνοι κριτές είναι ήδη. Mm-hmm. Και για να είναι τζαμέ, και για να το επιλέγουν και να το ζητούν, σημαίνει τούτο θέλω. Άρα, στο τέλος της ημέρας, είναι έρχεσαι να διηγήσεις και σταματάς το έργο σου, γιατί την ανταπόκριση έχεις την πάνω στα άτομα και στις οικογένειες τους. Mm-hmm. Γιατί δεν έχουμε να δουλέψουμε μόνο με τα άτομα. Τις οικογένειες τους θέλουν στήριξη. Εν τελειώνει ποτέ για να γίνουν το πράγμα. Και να αναφέρω ότι η επιβεβαίωση και η χαρά που διάσει εν τούτο που μας κρατά και εμάς δυνατούς να προχωρούμε και να κάνουμε δράσεις σαν το Access Our Festival. Πριν λίγο ήμουν σε έναν training που γνώρισα έναν άτομο με αναπηρίας και λέει μου, είσαι ο Λοΐζος που διοργανώνεται το Access for Festival. Ναι, λάλο του. Οκ. Λέει μου, ναι, θυμούμαι σε που πέρσι. Λέει μου, πέρσι ήρθα στο Access for Festival για πρώτη φορά και λέει μου, ήταν η πρώτη φορά που ένιωσα οικεία. Εφώναξε μου ένας άλλον άτομο με αναπηρίες. Σαν ήμουν με το τροχοκάθισμα μου στο φεστιβάλ και δεν ήξερα κανένα, εφώναξε μου, ρε, πού πάεις. Και λέει μου, εμένα που φωνάζεις. Στη Λευκοσία, λέει μου, άμα συναντιούμαστε σε δημόσιο, σε public space, με άτομα με αναπηρίες, το πιο πιθανό είναι να κάνει πως εσέι, ναι. Στο φεστιβάλ ήταν η πρώτη φορά που το νιώσα εκείνο. Την πρώτη φορά μετά το ατύχημα, που μου φώναξε ένας να με γνωρίσει, να μιλήσουμε, να μοιραστούμε τα κονσέρς μας, τις ευαισθησίες μας και να προχωρήσουμε και να κάνουμε φιλίες. Τεράστιο το πρόβλημα της συμπεριληπτικότητας. Ναι. Τεράστιο το πρόβλημα. Είπαμε πάρα πολλές φορές τη λέξη προσβασιμότητα και νιώθω ότι είναι αρκετά σωστά ορισμένο τέλος πάντων. Η ορολογία είναι λίγο περίεργη μες στο μυαλό κάποιον. Θέλω να πείτε, και ήθηκε ο σας, ενώ το δικό σας χρόνο, τι είναι η προσβασιμότητα για σας. Για την προσβασιμότητα και την ευρύ έννοια της λέξης μπορεί να μιλήσει παραπάνω η κλερή. Εκείνο που μπορώ να πω εγώ είναι ότι σίγουρα η προσβασιμότητα είναι για το Access for Festival και το challenge ήταν η προσβασιμότητα και η διακίνηση ατόμων με αναπηρίες σε δημόσιους χώρους. Mm-hmm.
διοργανώσαμε, αρχίσαμε και διοργανώναμε το Access Store Festival και εγγυρεύκαμε accessible χώρο. Accessible δημόσιο χώρο. Συγκινήσεις, ας πούμε, πιλάμε. Ναι. Και έτσι αρχίσαμε με στόχο τη Λεμεσό. Πανκύπρια, ψάχναμε έναν accessible, έναν προσβάσιμο χώρο για να κάνουμε host το μεγαλύτερο φεστιβάλ προσβασιμότητας στην Κύπρο. Δυσκολευτήκαμε πάρα πολλά. Και τελικά καταλήξαμε στην πλατεία Παγιού Λιμανιού Λεμεσού και θα με να ευχαριστήσω και τους host μας το Ιναρχή Λιμένων Κύπρου και συγκεκριμένα το Παγιό Λιμάνι Λεμεσού που μας φιλοξενά κάθε χρόνο για τρεις συνεχόμενη χρονιά σε εκείνον το χώρο χωρίς καμιά απολύτως χρέωση και που έχουμε έναν δημόσιο χώρο που είναι full προσβάσιμο σε όλων των ειδών αναπηρία. Κοίτα, εγώ με πολλά απλά λόγια να σας πω ότι η προσβασιμότητα είναι το να παρέχουμε τον τρόπο στα άτομα να εξασκούν τα δικαιώματα τους, τα οποία δεν θα το αναπτύξουμε τώρα, είναι μεγάλο θέμα, όμως έχουν ακριβώς τα ίδια δικαιώματα με όλους μας βάσει νόμου. Έναν πράγμα που μπορεί, παράδειγμα πολλά σύντομα, το οποίο μπορεί να με γνωρίζετε, είναι ότι τα άτομα με νοητικές αναπηρίες έχουν δικαίωμα στο να ψηφίζουν. Εν έχουν την προσβασιμότητα όμως να το κάνουν και κάτι που προσπαθούμε τώρα να αλλάξουμε, γιατί δεν υπάρχουν κατάλληλες ράμπες, δεν υπάρχουν ο κατάλληλος τρόπος να πάει να ψηφίσει εξασκώντας και το privacy του. Ναι. Οπότε, ένα παράδειγμα όπως τούτο, υπάρχουν και άλλα χιλιάδες τα οποία να τα δούμε ίσως κάποια άλλη φορά. Άρα, εμείς, δαμέ, η προσβασιμότητα είναι τούτο ακριβώς. Το να δημιουργούμε συνθήκες οι οποίες να ευκολύνουν τα άτομα να εξασκούν τα δικαιώματα τους σαν άνθρωποι. Εγώ να προτιμούσα σίγουρα κάποια από τα άτομα να πάνε να ψηφίσουν 100% παρά άλλα, αλλά μια χαρά, να συνεχίζουμε την δική μου άποψη. Να ρωτήσω κάτι. Ένας χώρος, να μου πείτε τρία βασικά πράγματα τα οποία σίγουρα και αν είναι ένας χώρος προσβάσιμος, ας πούμε, για να γίνει ένα φεστιβάλ. Το πρώτο πράγμα που ψάχνουμε σαν προσβάσιμο χώρο είναι πώς ενάρτει. Πώς ενάρτουν τα άτομα με οποιαδήποτε αναπηρία σε εκείνον τον χώρο. Θέλουμε ράμπες. Μετά, ένα δεύτερο στοιχείο για έναν προσβάσιμο χώρο είναι να έχει προσβάσιμες τουαλέτες. Πάρα πολύ σημαντικό. Σκεφτώ το αναπηρικό, το καροτσάκι. Πρέπει όλον να μπορεί να μπει και να μπορεί το άτομο και στην τουαλέτα να κάτσει και να φτάνει το χαρτί ή το πάρκινγκ, τα αυτοκίνητα που έχουν μέσα τα αναπηρικά καροτσάκια, πού να σταματήσουν, πώς να κατεβάσουν το άτομο, αλλά και μόνο το καροτσάκι. Μπορεί και να είναι ένα άτομο το οποίο δεν είναι πάνω σε καροτσάκι, αλλά λόγω της νοητικής του αναπηρίας, να είναι επικίνδυνο να κινηθεί μόνο του, ειδικά μέσα σε ένα χώρο με τόσο πολύ κόσμο. Μάλιστα. Επίσης, όλη η καμπάνια του Access Store Festival χτίστηκε και υπάρχει και στην νοηματική και η καμπάνια, αλλά και την ώρα του φεστιβάλ μεταφράζεται την ίδια ώρα από επαγγελματίες της νοηματικής. Μάλιστα. Απλά να πω ότι μόνη φορά μου να παρκάρει κάποιος σε πάρκινγκ να αναπηρώ και να πει 5 λεπτά να κάνω. Προδέρνουμε. Λίγο το εμπρό. Όπως και το να παρκάρουν πάνω στο κίτρινο. Το κίτρινο που είναι χρησιμοποιείται για τους τυφλούς. Έτυχε και τούτο να παρκάρουν πάνω και έτυχε να τους πω, ας πούμε, ξέρετε, για τους τυφλούς, θεωρείς πολλούς τυφλούς, δάμε. Εγώ μπορεί να τους δω και να σε φτάσει πάντως λόγω του. Οπότε σε παρακαλώ μετακίνα το αυτοκίνητο σου. Ισχύει. Είχαμε μια επαφή, ήμουν Αγγλία, σπούδασα Αγγλία θέατρο, και είχε μια ομάδα στο Leeds που ήταν κοντά που σπούδαζα, η οποία λέγεται Mind the Gap. Λέγεται, ήταν θεατρική ομάδα με άτομα με σύνδρομο Down, νομίζω, αρχικά και μετά έβαλαν και άλλα άτομα με αναπηρία. Και ονομάστηκε Mind the Gap γιατί επαλέψαν πάρα πολλά οι ομάδες με άτομα με αναπηρία. Γιατί έβαλα συν ότι ξέρεις, ήταν η πλατφόρμα και πέφταν πολλά άτομα όταν έρχεται το τρένο. Δεν ξέρανε ότι ήταν έχει ένα gap μεταξύ του τρένου και τη πλατφόρμα. Και μπήκε τελικά ηχητικό. Κάποιοι γράψαν, βάλαν τα πέλε και το πράγμα βοηθά. Καταλαβαίνετε ότι βοηθάει τα πέλα.
Και τελικά πλέον σε όλα τα τρένα στην Αγγλία υπάρχει το Please Mind the Gap between the platform and the trolley. Και ονομάσαν την ομάδα Mind the Gap γιατί παλέψαν πάρα πάρα πολλά για να γίνει το πράγμα. Ναι. Συνεχίζουμε παρόλα αυτά. Μπορούν οργανισμοί και γενικότερα το κράτος ή οι θεσμοί, ποιοι θεσμοί είναι που μπορούν να αναλάβουν να κάνουν κάποια πράγματα. Δηλαδή, εσείς σε ποιους αναφέρεστε κυρίως? Κοίτα, υπάρχει Επιτροπή Προστασίας Ατόμων με Νοητικές Αναπηρίες. Συγγνώμη που παίρνω τον λόγο, αλλά γίνεται μεγάλη δράση αυτή τη στιγμή και ο κόσμος δεν το γνωρίζει. Κάνουμε κάθε μήνα συνεδρίες μέσω της Επιτροπής Προστασίας Ατόμων με Νοητικές Αναπηρίες, όπου τα ίδια τα άτομα υπάρχουν όλοι οι οργανισμοί που όλη την Κύπρο όσοι θέλουν να συμμετέχουν. Και έχουμε που κάθε οργανισμό δύο άτομα οι οποίοι είναι αυτοσυνήγοροι. Δηλαδή, τι κάνουμε? Καθούμαστε, μιλούμε εμείς π.χ. στον Τοξότη. Λένε όλα τα παιδιά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και για προσβασιμότητα και γενικά σαν άτομα με νοητικές αναπηρίες. Και πάντοτε οι αντιπρόσωποι κάνουμε τις συνεδρίες και συζητούμε το όλοι μαζί. Οπότε μαζί περνούμε θέματα μέχρι και στην Βουλή για να αλλάξουμε ή να περάσουμε νόμους. Για ενημέρωση τούτων των θεσμών μετά. Τούτοι θεσμοί τι κάνουν? Ό,τι πάρουμε απόφαση και είναι και σε easy to read μορφή που έρχεται και με εικονογραφημένα. Οπότε τούτο έχει να κάνει και με εκείνο που είπες πριν με το Mind the Gap, ότι αν του βάλεις την εικόνα, αν την καρτούν, να την καταλάβει, είναι παγκόσμια γλώσσα. Και γίνεται και σε τούτον τον τρόπο και κάνουν τη δράση, ας πούμε, στην οποία έρχονται, διούν φωνή στα άτομα και ήδη έρχονται να δοκούν λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας. Απλά ο κόσμος δεν τα ξέρει. Και δαμέ, ας πούμε, έρχεται, είχες πει πριν ότι τι είναι πιο σημαντικό, ο κόσμος ή η κυβέρνηση. Ο κόσμος ενωθήσει την κυβέρνηση. Αν η φωνή του κόσμου είναι δυνατή, η κυβέρνηση είναι να ανταποκριθεί. Mm-hmm. Οπότε ο κόσμος είναι πιο σημαντικός για μας. Άρα, με τούτο που είπες τώρα για τον κόσμο, ότι πρώτα σημαντικό να μάθει ο κόσμος, γιατί πρώτα πρέπει να μάθει και να σέβεται τα άτομα, και μετά η κυβέρνηση να έρθει να το ενισχύσει με νόμους που είναι ακόμα πιο δυνατό. Τι μπορούν να έρθουν στο φεστιβάλ? Τι μπορούν να έρθουν στο φεστιβάλ? Ούλοι. Είναι access for all festival. Λέει το και η λέξη και η φράση. Εμείς καλούμε όλους τους πολίτες, ενεργούς πολίτες, να έρθουν να μας επισκεφτούν, να έρθουν. Θα υπάρχουν πάρα πολλές δραστηριότητες, να περάσουμε όμορφα, να διασκεδάσουμε και να προωθήσουμε, να καταλάβουμε πρώτα και μετά να βοηθήσουμε τα άτομα με αναπηρίες. Ναι, και τούτο έρχεται να συνδεθεί με τη λεζάντα του Access to Festival, που η οποία είναι ότι για να αξίζει πρέπει να είναι όλοι μέρος τουρίστης πρωτοβουλίας. Μάλιστα. Πλέον είναι θεσμός, αλλά πώς θα ξεκινήσει η ιδέα? Ποιος την ξεκίνησε? Λοιπόν, όχι εγώ, κάποιες ομάδες από οργανισμούς. Λοιπόν, το Access for All Festival ήταν ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus, το Access for All, το οποίο υλοποιήθηκε από το Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας σε συνεργασία με το RESET. Είχε εταίρους από 4-5 διαφορετικές χώρες, οι οποίοι φέρναν μαζί όλες τις γνώσεις για να αλοποιηθεί successfully, επιτυχώς, το ευρωπαϊκό έργο. Στο τέλος του έργου υπήρχε μια δραστηριότητα όπου έπρεπε να διαχύσουμε τα αποτελέσματα του έργου, κάνοντας ένα μικρό event με όλους τους φορείς που διατέλεσαστε στη διοργάνωση του έργου. Και σκεφτήκαμε γιατί να κρατήσουμε κάτι μικρό και να μην το βγάλουμε προς τα έξω. Και ήρθαν μαζί οι δύο οργανισμοί, Center for Social Innovation, το RESET, μαζί με το Cyprus 303 και έκαναμε το Access for All Festival. Σαν να ξεκινάμε για τραπέζι, σπίτι και τρία άτομα και τελικά είσαστε 45 άτομα, το οποίο είναι καλύτερο, το οποίο είναι πάντα καλύτερο. Ακριβώς όπως το περιγράψε, σε ένα φεστιβάλ που ξεκίνησε με 10 οργανισμούς και καταλήξαμε πέρσι να έχει
participation που 30 οργανισμούς που δραστηριοποιούνται και δουλεύουν καθημερινά με άτομα με αναπηρίες. Πάνω από 300 άτομα με αναπηρίες και 2.500-3.000 περαστικούς που απολαμβάνουν όλες τις δραστηριότητες του φεστιβάλ. Μάλιστα. Όσο παραπάνω είναι το καλύτερο, εγώ να πω. Εννοείται. Όσο παραπάνω είναι το καλύτερο. Αν θέλετε κάτι άλλο να πείτε τα social media, ας πούμε, αν θέλετε να ακολουθήσει ο κόσμος, να δει λίγα παραπάνω. Εντάξει, εμείς σαν το Ξώδησε επιλέξαμε να χρησιμοποιήσουμε την πλατφόρμα του TikTok γιατί ήταν πιο εύκολη. Άμεσο. Ναι. Ήταν πιο άμεσο, ναι. Κάτι το οποίο ζητήσαν τα ίδια τα παιδιά. Εγώ είχα ιδέα αντί το TikTok, δεν ξεκίνησε στην καραντίνα για μας, μετά την καραντίνα. Γιατί... Ναι, το έκαμε για τα λεφτά. Για τις προβολές που το έκαμε. Ναι, ναι, ναι. Όχι, ναι, ήρθε ο Γιώργος συγκεκριμένα, ένα από τα παιδιά που συμμετέχουν στα βίντεο, είπε μου, θέλω να κάνω TikTok, έτσι ακριβώς. Τι είναι το πράγμα, την πρώτη φορά που το είδα έπαθα ένα σοκ τέλος πάντων. Μετά είπαμε γιατί να με δοκιμάσουμε να το χρησιμοποιήσουμε, να μάθει ο κόσμος για τον τα παιδιά. Και όντως, ας πούμε, αγκάλιασε μας ο κόσμος, είναι και μόνο τα αρνητικά. Δηλαδή αυτή τη στιγμή είναι, το δικό μου το προφίλ έχει 75.000 ακόλουθους και του το ξέρω ότι έμεινε στους 12.500 γιατί έχασα τους κωδικούς σε κάποια φάση. Αλλά θέλω να πω ότι τούτος αριθμός για μένα, το μόνο που σημαίνει είναι η αγάπη του κόσμου σε νούμερο. Άρα, για μένα, μπορούν να δουν τα παιδιά μέσω του TikTok ή του Instagram, να δουν τι κάνουν, τι μπορούν να κάνουν. Υπάρχουν βίντεο τα οποία μιλούν ήδη, τα οποία μιλούν ήδη για το σύνδρομο τους ή για την αναπηρία που έχουν. Που ως και για τούτον είπα μου, αφού καθοδηγάτε τους, γιατί το κάνετε και τα λαλούν μόνοι τους. Ναι, καθοδηγούμε τους. Συζητούμε που πριν μαζί τους. Λέμε μας τι θέλουν να περάσουν προς τα έξω στον κόσμο, να μην μπορεί και το δικό μας ο ρόλος και βοηθούμε τους να το συντάξουν πιο σωστά. Ναι. Και για μένα είναι όλη η δουλειά που γίνεται, τουλάχιστον στον Τοξότη, αλλά σαν εμάς υπάρχουν και αμέτρητοι άλλοι οργανισμοί που ο κόσμος εγνωρίζει, γιατί μπορεί να μην είχαν την ευκαιρία να δείξουν το έργο τους με τον ίδιο τρόπο. Και γι' αυτό το Access to Art Festival λειτουργεί πλέον ως πλατφόρμα να ακουστούν οι φωνές των οργανισμών. Και το innovation κομμάτι του Access to Art Festival ήταν το ότι, από όσο γνωρίζω, ήταν η πρώτη φορά στην Κύπρο που ήρθαν μαζί τουλάχιστον 20 διαφορετικοί οργανισμοί που δουλεύουν με άτομα με αναπηρία. Πρώτη φορά στην ιστορία ήρθαν σε ένα, κάτω από ένα φεστιβάλ όλοι τούτοι οργανισμοί. Και μαζί με τους οργανισμούς ήρθαν και τα άτομα με αναπηρία από τους συγκεκριμένους οργανισμούς. Έτσι εγνωρίσαν και μάθαν για τους οργανισμούς και άλλοι που ίσως είχαν την ανάγκη να δώσουν, δηλαδή και τούν την ευκαιρία στον κόσμο που δεν ξέρει που να πάρει το παιδί του ή το ίδιο το παιδί να έχει επιλογή να διαλέξει έναν οργανισμό. Εμάς έτυχε να πούμε να μας πιάνε τηλέφωνο και να γραφτούν στον τοξότη που μόνοι τους. Γιατί είναι τα βιντεάκια στο TikTok και θέλουμε και εμείς να είμαστε τζαμέ, ας πούμε. Τούτο το πράγμα που λέει ο Λοΐζος τώρα, το να δίνεται η ευκαιρία τούν της επιλογής, να είναι όλοι μαζεμένοι. Τις δικτύωσεις και τις δικτύωσεις. Τις δικτύωσεις, ναι. Και μας να δημιουργηθούν μεταξύ μας των οργανισμών συνεργασίες, είναι επίσης ένα πολύ σημαντικό κομμάτι που διά το Access for All. Ακριβώς. Τούτος είναι ο πρωταρχικός μας στόχος και σιγά σιγά κάνουμε τον accomplish. Έχουμε ημερομηνίες για το επόμενο. Ναι. 14 και 15 του Σεπτέμβρη στο παγιό λιμάνι Λεμεσού. Ξεκινούμε από τις 5.30-6 το απόγευμα και πάμε μέχρι αργά, 9-10 την νύχτα. Εύχομαι να συνεχίσετε τις δράσεις σας, πραγματικά. Εκαλύψαμε όλα όσα θέλαμε να πούμε. Δεν ξέρω αν θέλετε εσείς κάτι άλλο να πείτε που είναι πολύ σημαντικό που δεν το είπαμε. Σίγουρα συζήτηση η οποία μπορεί να πάρει 10 ώρες και να μην τα λύσουμε όλα τα προβλήματα και για την πολιτική ορθότητα και για τα προβλήματα που συμβαίνουν. Σίγουρα μπορούν να ακολουθήσουν τα social media και το CSI βοηθά πάρα πολλά. Και αν ένα παράδειγμα περικλείουν το quality of life and το festival προβασιμότητας. Ευχαριστούμε πάρα πολλά για σήμερα. Ήταν μια πολλά ώρα συζήτηση. Social media φαντάζομαι να έχουμε κάτω στις περιγραφές. Μην κάθεσαι, κάμε δουλειά, βάλε social media. Ναι.
Ευχαριστούμε και τον κόσμο που το είδε. Ευχαριστούμε πάρα πολλά. Αν σας άρεσε, ακολουθήστε τα παιδιά. Επίσης στο φεστιβάλ αρχικά. Και θα τα πούμε την επόμενη φορά. Like, subscribe, να μπορούμε να κάνουμε τα περίεργα. Ευχαριστούμε πάρα πολλά. Ευχαριστούμε.